Ο γιος μου θέλει να πάρει μουσουλμάνα, εκείνη απαιτεί να κατεβάσουμε τα εικονίσματα και να μην τρώμε χοιρινό. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Για μένα η πρωτοχρονιά έπαψε να είναι καλή πριν από 2 χρόνια, όταν ο γιος μου έφερε για νύφη μία μουσουλμάνα που γνώρισε σε ένα ταξίδι που είχε πάει με τους φίλους του στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ το γιο μου τον μεγάλωσα μόνη μου και είχα άλλα όνειρα για εκείνον. Ο άντρας μου πέθανε όταν το παιδί ήταν 3 χρονών και έφτισα κυριολεκτικά αίμα για να το μεγαλώσω και να το σπουδάσω. Έβαλα τα δυνατά μου, δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ, άφησα την προσωπική μου ζωή στο περιθώριο, αλλά έβγαλα ένα γιο πανέμορφο, επιστήμονα και πάνω απ' όλα καλό παιδί. Είναι 27 ετών, έχει μια πολύ καλή δουλειά, δικό του σπίτι που το αγόρασε μόνος του, έναν πολύ καλό μισθό που λίγοι 27χρονοι έχουν και πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης. Ο αγώνας και η προσπάθεια που έκανα γι' αυτό ακυρώθηκαν σε μια στιγμή όταν πρόπερσι την πρωτοχρονιά αποφάσισε να πάει με 2 φίλους του ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έκανε το λάθος να γνωριστεί με μια Τουρκάλα, την οποία και μου κουβάλισε στην Ελλάδα και θέλει και να την παντρευτεί. Αν ήταν από εκείνες τις κοπέλες που ήταν καθώς πρέπει και χαμηλών τόνων, και είχε μάθει φυσικά να σέβεται τη θρησκεία και τις επιλογές των άλλων, ίσως και να τη δεχόμουν, αλλά αυτή ήρθε για να μας κάνει άνω κάτω και ο γιος μου της κάνει όλα τα χατήρια. Κάθε φορά που μπαίνει σπίτι μας νομίζει ότι μπορεί να με διατάζει, αλλά τη γελάσανε. Απαιτεί να κατεβάζω τα εικονίσματα από τους τοίχους γιατί προσβάλλουν, λέει, τα πιστεύω της, και ανάγκασε τον γιο μου να βγάλει το βαφτιστικό του σταυρό που τον φορούσε από τότε που βαφτίστηκε. Το χειρότερο είναι ο γιος μου, που κάνει όμικρον με τόνο, τι του λέει με κλειστά τα μάτια όσο και αν προσπαθώ να τον ξυπνήσω, εκείνος κοιμάται. Πέρυσι που τους είχα καλέσει τα Χριστούγεννα σπίτι για να γιορτάσουμε μαζί, έφτιαξα χοιρινό στο φούρνο με δαμάσκηνα και πατάτες και της είπα ότι είναι μοσχάρι. Στην πρώτη μπουκιά κατάλαβε ότι της είχα πει ψέματα και μου έφτισε το φαγητό στα μούτρα. Ψέλισε κάτι βρισχές και κατάρες στη γλώσσα της και σηκώθηκε και έφυγε, και ο γιος μου αντί να κάτσει να γιορτάσουμε μαζί όπως γιορτάζαμε όλα αυτά τα χρόνια σηκώθηκε να την ακολουθήσει. Τις Παρασκευές, ιερή μέρα για τους μουσουλμάνους, απαγορεύει στο γιο μου να πηγαίνει στη δουλειά, κάτι που έχει προκαλέσει προβλήματα στην εργασία του αφού το αφεντικό του δεν μπορεί να δεχτεί ένας από τους καλύτερους υπαλλήλους του να λείπουν τη μία από τις 5 εργάσιμες. Και πάλι ο γιος μου το χαβά του. Προτιμά να χάσει τη δουλειά του παρά να βγει από το βρακί της λεγόμενης, γιατί αυτό έχει γίνει. Τον έχει χώσει στο βρακί της και δεν ακούει κανέναν. Αυτή η κοπέλα δεν κάνει για τον γιο μου. Είναι 2 εντελώς διαφορετικοί κόσμοι, άλλη γλώσσα, άλλη θρησκεία, άλλες συνήθειες, άλλα ήθη και έθιμα. Τη δουλειά έχουμε εμείς με τους αλλόθρησκους. Δεν μας έχουν κάνει και λίγα όλα αυτά τα χρόνια. Τουρκάλα βρήκε να μου φέρει στο σπίτι. Τόσες γυναίκες έχει όλος ο κόσμος, έπρεπε να είναι μουσουλμάνα. 1000 φορές να ήταν Ρωσίδα ή έστω Σέρβα ή Ρουμάνα, που τουλάχιστον είναι χριστιανές ορθόδοξες. Θέλω να τη χωρίσω από το γιο μου. Δεν τη θέλω μαζί του. Δεν κάνουνε χωριό, πώς το λένε. Η κοπέλα είναι φανατική μουσουλμάνα, δεν θα ρίξει νερό στο κρασί της. Φοβάμαι ότι σε λίγο θα αρχίσει να τον πιέζει να βαφτιστεί και εκείνος μουσουλμάνος και αν γίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα πεθάνω. Ακόμα και αν σπάσει ο διάολος το πόδι του και τελικά παντρευτούν, είμαι σίγουρη ότι θα αναγκάσει τον γιο μου να δεχτεί τα παιδιά τους να γίνουν και αυτά μουσουλμάνοι, κάτι που δεν πρόκειται να επιτρέψω σε καμία περίπτωση. Θα μπω στη μέση και θα τα βάλω με θεούς και δαίμονες. Ελπίζω να μην φτάσουμε μέχρι εκεί και να καταλάβουν ότι ένας γάμος μόνο δυστυχισμένους θα τους έκανε. Αρκεί μόνο να ξυπνήσει ο κοιμισμένος ο γιος μου, αλλιώς θα αναγκαστώ να ανοίξω την πόρτα και να της ρίξω μία κλωτσιά να πάει από εκεί που ήρθε. Είμαι υπερβολική.